Νομίζω ότι τη θυμάστε όλοι. Όσα χρόνια κι αν περάσουνε, όσα χρόνια σε ξέρω, είσαι ίδια. Κατερίνα Θεοχάρη. Έλα σε φίλη Ζαλάκου. Καλά, εγώ την Κατερίνα την γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ, η Κατερίνα λοιπόν, να το υπενθυμίσουμε σε εσάς που μπορεί οτιδήποτε να μην σας θυμίζει κάτι, είναι πάρα πολύ γνωστή, έγινε πολύ γνωστή, από το ρόλο της ως κοντή στο παραπέντε. Ακριβώς. Η κοντή στο παραπέντε. Λοιπόν, η κοντή στο παραπέντε λοιπόν δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο τα μαλλιά, τα μαλλιά, εντάξει, αλλά τα μαλλιά ήταν για εκείνο το ρόλο όμως, νομίζω. Τα μαλλιά δεν ήταν για εκείνο το ρόλο. Όχι. Ήταν για ένα θεατρικό. Και έκατσε μετά από λίγο καιρό και το παραπέντε που τα ήθελε. Ζουρά για να φαίνεται ψηλή. Άρα, Κατερίνα, δεν είναι τα μαλλιά σου σένα έτσι. Όχι, τα μαλλιά μου είναι ίσια. Ίσια είναι. Και τα έχεις κάνει περμανάν, τα έχεις κάνει. Ναι. Περμανάν. Και μυρίζει περμανάν και καταστρέφει τα μαλλιά και είναι μια πολύ παλιά μέθοδος που δεν την κάνουν πια. Αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν φυσικά σου. Όχι, όλοι έτσι νομίζουν. Πετυχημένη περμανάν. Κατερίνα, σε ξέρουμε ως κοντή από το παραπέντε. Yeah. Θα με συγχωρέσει, αλλά εγώ θέλω. Έχω φέρει τη μεζούρα. Θα σηκωθούμε μαζί τώρα και θα σε μετρήσω, φίλοι. Γιατί πολλά λέγονται. Έφερε τη μεζούρα, διότι. Θε να έρθει λίγο μαζί μου, σε παρακαλώ, εδώ στην πίστα. Φορά, κοίτα, έλε, παιδιά, φέρετε μεζούρα για να με μετρήσετε. Θα σε μετρήσω, διότι να σου πω και κάτι. Δηλαδή, αυτή η φήμη πλέον να τελειώσει αυτό ο μύθο. Αφού δεν είσαι κοντή, κορίτσι μου. Ο Καπουτζίδη σε έβγαλε κοντή. Θέλω να πατήσει το ποδαράκι σου εδώ πέρα. Παναγία. Σε παρακαλώ, θα γίνει μεγάλη αποκάλυψη τώρα. Ο, κάτσε, γιατί είμαι και λίγο μπάζο, μάλλον. Για πάτε εδώ. Πάτε εδώ. Καλά. Να, θα τα καταφέρω για να δούμε εσύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η μεζούρα είναι λίγο πιο κοντή βέβαια. Νομίζω ότι αυτή η μεζούρα είναι στο 1,50, άρα ξεκάθαρα είσαι πολύ πιο πάνω. Εγώ μπορώ να σε κόψω για 1,74. Όχι, παιδιά, ελάτε, 1,72 είμαι εγώ. 1,69. Είπαμε, δεν είμαι τόσο πια. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, δεν είμαι κοντή. Πώς είχε το κοντή. Και εγώ νομίζω ότι για χρόνια σε ακολουθούσε αυτό το επίθετο. Πώς είχε βγει τότε. Αυτό νομίζω και θα με ακολουθεί. Στον δρόμο μπορεί να σε φωνάζουν ακόμα οι κοντοί. Ναι, κοίτα, μερικοί ντρέπονται να το. Λέω ναι, κοντή από το παραπέντε, λέω παιδιά, μην ντρέπεστε. Εντάξει, ένα ρόλο ήταν, τι να κάνουμε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, 10. Έχουν περάσει 10 χρόνια. Σου είχε δώσει έτσι μετά. Σε είχε βοηθήσει επαγγελματικά ο συγκεκριμένο ρόλο. Πάρα πολύ. Γιατί σου είχε πολύ χαρακτηριστική. Από το πουθενά, εκείνη τη μέρα που με πήραν και μου είπαν ότι θα παίξω στο παραπέντε. Άλλαξε τη ζωή. Ναι, έγινε χαμό. Τώρα τι κάνει, πού είσαι. Τώρα είμαι. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, θεατρική παράσταση. Βεβαίως. Την έχει σκηνοθετήσει ο Βασίλης Οθωμόπουλος. Αγαπημένος. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Είμαστε έτσι όλα τα παιδιά, μια πολύ ωραία ομάδα. Και έχει δημιουργήσει και πολύ ωραίο κλίμα ο Βασίλης Οθωμόπουλος. Χρόνια στο θέατρο, ε. Ναι. Πόσα είστε, πολλά. Είμαι 10 χρόνια. Είσαι 10, ε. Ο Βασίλης Οθωμόπουλος, να πούμε ότι βεβαίως ετοιμάζει σύριαλ εδώ. Στο νέο μας κανάλι και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γι' αυτό είναι πολύ ταραντούχος και πολύ ωραίος τύπος ο Βασίλης Οθωμόπουλος. Τον έχω γνωρίσει κι εγώ. Φοβερός. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι μαζί του. Και τώρα έχετε αρχίσει περιοδία. Όχι, θα είμαστε εδώ. Παίζουμε από Τετάρτη μέχρι. Στο καλοκαίρι που ανοίγει το. Στο καλοκαίρι, θέατρο Αθηνά. Μπράβο. Που ανοίγει το. Στις 9.30 η ώρα. Ανοίγει πάνω η οροφή, παιδιά. Ναι, και είναι φανταστικό. Ναι. Είναι ανακαινισμένο, είναι καταπληκτικό το Αθηνά. Πολύ ωραίο είναι. Το έχει ανακαινήσει κιόλας ο κύριος Μαρασούλης. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή εδώ και απλά θα κάνουμε κάποιες περιοδίες τον Αύγουστο και κάποια δευτερότητα που θα φεύγουμε τον Ιούλιο. Τηλεοπτικά με το παραπέντε, τι έκανες. Τηλεοπτικά έκανα λίγα πράγματα. Λίγο πολυκατοικία, λίγο 7 θανάσιμες πεθερές, λίγο εργαζόμενη γυναίκα που είχα παίξει σε κάποια επεισόδια. Γιατί μετά μπήκα και έκανα ένα χειρουργείο, δύο χειρουργεία μάλλον, φωνητικές χορδές, οπότε αυτό μ' άφησε λίγο εκτός. Είσαι καλά τώρα, ε? Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, αυτό ξεπεράστηκε. Αλλά ήταν εκείνη χειρουργείο. Την περίοδο που έπρεπε να δουλέψω. Σοβαρό ήταν ή διαδικαστικό? Όχι, δεν ήταν σοβαρό, έτσι. Αλλά δεν μπορούσα να δουλέψω. Όταν έχεις να κάνεις φωνητικές χορδές. Έχασες δουλειές όμως από αυτό. Ναι, πολλές δουλειές, γιατί τότε είχαν ανοιχτεί. Πολλές ναι, πόρτες. Ήσουν στο πικ σου. Ναι, ήταν όλες οι ευκαιρίες μαζεμένες σου ήρθαν. Και δεν μπόρεσα να τις εκμεταλλευτώ. Ποια τηλεοπτική δουλειά ήταν αυτή, ας πούμε, που έχεις δει τα τελευταία χρόνια και εντός εισαγωγικών ζήλεψες. Είπες ναι, σε αυτήν την παραγωγή θα ήθελα να είμαι κι εγώ. Τη Μουρμούρα. Α, η Μουρμούρα ήταν. Είναι ωραία. Συνεχίζει η Μουρμούρα, έτσι με την παιδιά. Και του χρόνου, ναι. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εγώ γιατί δεν πιάνω Α.
Τι νομίζεις. Δεν μένεις καλά και δεν πιάνεις. Όχι, γιατί στην, όλα τα βλέπω μέσω Νόβα εγώ. Ναι. Έχω Νόβα. Και ο Νόβα κάτι γίνει με τον Αλφα και. Α, έχει απογορεύσει νομίζω την εκπομπή του σήματό από την Νόβα με κάτι οικονομικά που είχαν γίνει παλιότερα. Μάλιστα. Άρα όσοι εκπέμπουν μέσω Νόβα δεν βλέπουν Αλφα. Ναι. Γιατί δεν έχω ιδέα. Δεν πιάνω Αλφα. Υπάρχει το κανάλι όμως. Το κανάλι ξέρω ότι υπάρχει καλά. Στην τηλεόρασή μου λέω γιατί μάλλον κάτι τέτοιο έχει γίνει. Πρέπει να μπω να δω από κανονική τηλεόραση. Εντάξει, κατάλαβα, παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν είσαι παντρεμένη. Όχι. Είσαι πάνω από 30. Είμαι. Γιατί... Ξέρεις τι, είχα την εντύπωση ότι είσαι πολύ μικρότερη, αλλά βλέποντας από κοντά και τώρα έτσι με τα μαλλιά και αυτά, γιατί στο ρόλο εκείνο το χαρακτηριστικό που είχες, εντάξει, νομίζω μου λέει ότι είσαι κοριτσάκι 18 χρονών, αλλά βλέποντας από κοντά, καταλαβαίνω, παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία. Δεν είσαι κάτω από 30, εντάξει. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γι' αυτό σε κοιτάω έτσι καλά-καλά. Αλλά είσαι πολύ όμορφη, εντάξει. Αυτού ευχαριστώ σου. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο. Με συγχωρείς πριν πάω σε αυτό το θέμα μου. Με τα παιδιά έχεις επαφές από το παραπέντε. Όχι με όλους. Πιο πολύ με τον Αργύρη τον Αγγέλου. Μιλάς. Ναι, με τους άλλους έχετε χαθεί τελείως. Ήμασταν μαζί από τη σχολή. Με τους άλλους, εγώ δεν είχα πολλές σκηνές με τους άλλους, ώστε να δημιουργηθεί έτσι και μια φιλία παραπάνω. Πιο πολύ, οι περισσότερες σκηνές μου ήταν με τις δύο γιαγιάδες του παραπέντε. Παιδιά, έχει φύγει από τη ζωή, νομίζω. Ναι, η Ειρήνη. Ναι, έχει φύγει, έχει φύγει. Εδώ και ένα χρόνο, νομίζω. Η Ειρήνη Κουμαριανού. Η οποία βοήθησε και εκείνη να παίξω στο παραπέντε. Η οποία, λέω, βοήθησε και εκείνη να παίξω στο παραπέντε. Α, τη γνώρισα από πιο παλιά. Ναι, ναι, ναι. Από μια θεατρική παράσταση που ήμασταν μαζί. Ήταν σαν μαμά μου. Όταν βλέπεις επαναλήψεις, εσύ πώς νιώθεις? Σ' αρέσει? Ή έχεις και εσύ αυτό που έχουν κάποιοι ηθοποιοί? Ναι, βλέπω πολλά λάθη. Α, σε σένα ή... Ναι, 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 ναι. Γιατί με όσους ηθοποιούς μιλάμε, οι οποίοι βλέπουν τις επαναλήψεις τους... Αισθάνομαι λίγο περίεργα. Λοιπόν, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα πάμε στις μόδες. Ασχολείσαι με τη μόδα? Λίγο, ναι. Ωραία. Σ' αρέσει το στυλ και αυτά, η τρούχα? Πολύ ωραία. Πολύ. Λοιπόν, θα πάμε στην Αλεξάνδρα Κατσαίτη και να σου πω ότι και αυτό που φοράω σήμερα, Αλεξάνδρα Κατσαίτη είναι. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι και πολύ καλή σχεδιάστρια. Λοιπόν, ποιος είναι στην Αλεξάνδρα Κατσαίτη? Εγώ, είμαι εγώ, στο Κολωνάκι, στο showroom της. Και τι ρώτησα, τι θα γίνει με το My Style Rocks? Έχεις πρόταση να είσαι στο δεύτερο? Μου απαντάει σε αυτό, μου ξεκαθαρίζει αν έχει υπάρξει παρεξήγηση με τη Δέσποινα Βανδύ, αλλά σχολιάζει και την επιλογή του Χάρη Χριστόπουλου που ήταν μαζί στο My Style Rocks. Να πούμε για τη Δέσποινα Βανδύ, να το εξηγήσουμε αυτό που λέει η Τζορτζέλα, ότι ήταν η πιο στενή τη συνεργάτη 10 χρόνια ήταν μαζί. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν δεν συνεργάζονται. Mm-hmm. Αλλά πολλοί, επειδή δεν έχει μιλήσει καμιά από τις δύο για αυτή τη διακοπή της συνεργασίας τους, ισχυρίστηκαν ότι έχουν τσακωθεί. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει η Αλεξάνδρα Κατσαίτη.